Αρκαδία 938. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Γιαννακόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε εσάς και τους ακροατές σας. Βεβαίως, επίσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα του οποίου είσαστε ο εμπνευστής και πώς υλοποιήθηκε το Λαογραφικό Μουσείο στη Δαυγιά. Ένας αδερφός μου, ο αείμνηστος Θεόδωρος Μπίκος, όλα τα χρόνια μάζευε ό,τι παλιό υπήρχε στο χωριό του. Πρέπει να έχει μαζέψει πάνω από 1000 αντικείμενα. Όταν πέθανε, τα άφησε στο σύλλογο των Απανταχού κάτω Δαβιωτών. Και εμείς από υποχρέωση και από αγάπη και από όλα, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το μουσείο μας. Μάλιστα. Συνεπώς, όπως μας λέτε, το μουσείο είναι αποτέλεσμα εργασίας ενός συλλόγου, προφανώς και συλλογικής εργασίας κατοίκων στο χωριό. Ναι, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι που δίνανε πράγματα στον αείμνηστο Θόδωρο. Όταν ξεκινήσαμε το μουσείο, υπήρχαν πολλοί φίλοι που φέραν τα αντικείμενά τους για να τα βάλουμε στο μουσείο. Εννοείται και από άλλες περιοχές δηλαδή. Από άλλες περιοχές που δεν είχε καμία σχέση με το χωριό μας. Μάλιστα, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα λαογραφικό μουσείο αφιερωμένο στην Αρκαδία εν γέννη και όχι μόνο σε κάποια κοντινά χωριά, ή δεν είναι περιορισμένο δηλαδή όσον αφορά τα εκθέματα. Όχι, τα εκθέματα όλα αυτά είναι ό,τι είχαν τα χωριά, οι ανθρώποι, οι προγονείς μας, τα χωράφια, στα σπίτια, τις στολές τους. Είναι σαν να είσαι Αρκαδία. Ναι. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ενδεικτικά κάποια εκθέματα, αν θα θέλατε, που θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικά, ίσως. Σημαντικά έχουμε όπλα από το 1821 και μετά. Έχουμε σπαθιά μικρεστατικής καταστροφής. Έχουμε από τον πόλεμο του 40. Έχουμε στολές 150 χρόνων. Mm-hmm. Έχουμε όλα τα αντικείμενα που είχαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους. Έχουμε αργαλιό, έχουμε τα πράγματα που οι αγρότες, οι προγονείς μας πηγαίναν στα χωράφια και πάρα πολλά άλλα. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν θα θέλατε να πείτε κάποια παραπάνω πράγματα για το που βρίσκεται, καταρχάς γιατί είναι πολύ βασικό το πέρα από ότι είναι στη Δαυγιά, αν θα θέλατε να πείτε 5 πράγματα παραπάνω για αυτούς που θα θέλουν να επισκεφτούν το μουσείο και δεν βρίσκονται, δεν γνωρίζουν από Αρκαδία πολλά πράγματα. Το μουσείο είναι στην Άνω Δαυγιά, στο χώρο του παλιού Δημαρχείου του Φαλάνθου. Α, μάλιστα. Στο χώρο ο Φαλάνθος είναι πανέμορφος. Έχουν να επισκεφτούν πάρα πολλά ωραία μέρη. Πρώτο μέρος είναι το χωριό του Κολοκοτρώνη. Είναι το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κολοκοτρώνης στο Λιβομπίση. Ναι. Έχουμε την Πιάνα, άλλο χωριό με ιστορία. Έχουμε την Αλωνίστενα, που έχει γεννηθεί η μάνα του Κολοκοτρώνη. Και ερχόμαστε εδώ στη Δαυγιά. Θα μπορούν άνετα να επισκεφτούν το μουσείο μας. Έχουμε νερόμυλους που μπορούν να δούνε. Έχουμε ένα γεφύρι 100 χρόνων που νομίζω ότι ένα ή δύο είναι στην Ελλάδα που στέκεται πάνω σε μπήλιες αντισεισμικό. Ναι. Και πάνω απ' όλα έχουμε τα μαγαζά μας στο Φαλανθό, τις ταβέρνες μας, τις καφετέριες, τα ξενοδοχεία μας, τους ξενώνε μας. Τώρα κάνετε μια ωραία προώθηση τώρα. Δεν κάνω διαφήμιση. Όχι, εντάξει, καλό είναι, δεν κακό. Μα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Να λέτε, όντως η πραγματικότητα έτσι είναι. Είναι πολύ ιστορική περιοχή. Είπατε και τα ιστορικά, ας πούμε, τοπόσημα που έχει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τώρα άλλο. Επειδή αναφερθήκατε στην οικογένεια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, υπάρχει κάποια εξέλιξη που δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, γιατί υπήρχε μια προσπάθεια από τους, και από τους Φαλεσιώτες, νομίζω, ένα σύλλογο, για να διασωθεί ένας μήλος που λέγεται ο μήλος του Κολοκοτρώνη, έτσι τοπικά. Αναφέρεται. Με πιάνει λίγο αδιάβαστος. Δεν το γνωρίζετε το θέμα. Εντάξει, επειδή είναι στην περιοχή, αλλά, το είπα. Αλλά περίμενα, ας πω ένα άλλο. Ναι. Η περιοχή μας είχε 17-18 νερόμυλους επί τουρκοκρατίας. Ναι, αυτό είναι και γίνει, γνωστό. Και έχει γίνει μάχη, η μάχη της Δαυγιάς στο κάστρο με τον Ιμπραήμ, ναι, για τους νερόμυλους τότε που τους γκρέμισε ο Κολοκοτρώνης.
στην λογική της φαμπιανής πρακτικής καμένης γης που λέμε. Ναι, ότι, γιατί ο Κολοκοτρώνης θεωρούσε ότι μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ο Ιμπραήμ και βέβαια αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο στο τέλος. Τελικά είχε πολύ μυαλό. Αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχθεί, δεν νομίζω ότι αφισβητείται αυτό. Το είχαν παραδεχθεί ακόμα και σύγχρονοι του, που ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα να παραδεχθούν οι άλλοι Έλληνες ότι κάποιος Έλληνας έχει μυαλό. Αυτά είναι τα προβλήματά μας της νεότερης Ελλάδος. Ναι, εγώ της νεότερης, διαχρονικό είναι, δεν είναι της νεότερης μόνο. Το ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε εάν υπάρχει κάποιο, δεν ξέρω, κάποια είσοδο συμβολική για το χώρο. Όχι. Όχι, είναι δωρεάν. Θα είναι δωρεάν. Mm-hmm. Θα, είναι δωρεάν. Θα προσπαθήσουμε από 1η Ιουλίου, ναι, για να τα φτιάξουμε κι εμείς λίγο, να είναι ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα. Ναι, πείτε μας και σημαίνει. Από 9 η ώρα μέχρι 3 και με τα ραντεβού με τα σχολεία. Ήδη μας έχουν πάρει πολλές δασκάλες. Mm-hmm. Αν μπορούμε να έρθουμε να δούμε τα εκθέματα. Μάλιστα. Και έχουμε δηλαδή, και σας είπα προηγουμένως, δεν είναι μόνο το μουσείο εδώ που μπορούν να έρθουν τα παιδιά. Είναι ο Μήλος που είναι δίπλα, το Γεφύρι που είναι δίπλα, ναι, και η πλατεία μας με τα μαγαζά μας. Ναι, μπορούν να κάνουν και κάποια άλλα πράγματα παράλληλα, προφανώς. Ναι. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, εφόσον έχετε τα εγγένεια άμεσα. Και βέβαια να πούμε και εμείς ότι είναι ακόμα ένα στοιχείο αυτό το νέο Λαγρογραφικό Μουσείο, το οποίο επιτείνει ακόμα περισσότερο την έτσι κι αλλιώς πολύ σημαντική ιστορικά περιοχή αυτή της Αρκαδίας και εν γέννη και την περιφερειακή ενότητα βέβαια. Οπότε εγώ είναι και, εγώ ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάνω απ' όλα και εσάς και τους ακροατές σας και σας περιμένουμε αύριο στα εγγένεια. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αρκαδία 938.